Εδώ πέρα είναι ο χώρος που μένει το προσωπικό και εγώ. Αυτό εδώ πέρα είναι το Royal. Πιο κάτω είναι το Beach. Αυτός εδώ είναι ο κατσικόδρομος στους οποίους ερχόμαστε. Χρήσιμα πράγματα. Γύρω γύρω χώρος. Αυτό εδώ πέρα είναι αεροπλάνο. Εκεί ακριβώς είναι το αεροδρόμιο. Πρέπει να απέχω κάπου 200 μέτρα το διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή εκεί πέρα είναι η ανάφη. Λοιπόν, και εδώ είναι τα οικίματα. Άλλα χρήσιμα πράγματα. Και άλλα χρήσιμα πράγματα, μόνωση. Εδώ πέρα έχει μέσα διάφορα δωμάτια. Ένα πολύ ωραίο καναπέ εκεί πέρα. Και γαμό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι αποθήκη με χρήσιμα πράγματα. Ναι, σιγά. Αυτό είναι το κρεβάτι μου. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Μόλις το σημάδεψα. Είναι άψογο. Okay. Αυτό είναι το στρώμα μου. Είπαμε το κρεβάτι είναι έξω. Βαλίτσα και τα σχετικά. Και εδώ είναι η όψη του βραστήρα. Συνεχίζουμε, πάμε προς τα πίσω και άλλα χρήσιμα πράγματα. Εδώ είναι ο υπόλοιπος χώρος, αυτός είναι κήπος οτιδήποτε, αυτή είναι η Όλγα. Αυτά είναι τα μπάνια, όπου υπάρχει και ηλιακός τρυμός σιφώνας, επιτέλους. Συντριπτική βελτίωση από το προηγούμενο, δεν το συζητάμε καν. Ομιλητής. Κολοβοκαμβίγες παντού. Αυτή είναι η κουζίνα. Με φαντασία. Εδώ είναι η πίσω αυλή, γιατί είπαμε, λούξη καταστάσεις. Αυτό είναι ένα γήπεδο τένις. Το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως συγχαινόμαστε το τένις, εννοείται. Και εδώ πέρα έχουμε ελιές. Και αυτή εδώ είναι το υποχρεωτικό μου κατοικίδιο, η Λάρα. Πού είσαι, Μαρή? Ναι, είναι γερμανικός ποιμηνικός. Λοιπόν, και εδώ πέρα ανέβουμε πάνω. Αυτή είναι μια ιδιοκατασκευή που έχω κάνει για να έχει μια σχετική δροση και να μην βράζει πάρα πολύ μέσα στο δωμάτιο. Και εδώ έχουμε τη θέα στη Σαντορίνη.